Τι θέλετε από αυτό? Παρακαλώ πολύ, υπογράψτε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο χώρο που έχει τη μεγαλύτερη επαφή με το κοινό μετά τα ΚΕΠ. Εδώ λοιπόν το ληξιαρχείο και δημοτολόγιο. Γιατί όμως? Γιατί ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διαθέτει μευτήριο. Δεν έχουν όλοι οι Δήμοι της χώρας μευτήριο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν τον όγκο δουλειάς σε ένα μευτήριο που είχε τουλάχιστον 6.000 γεννήσεις. Πάντα όλα τα χρόνια είχαμε μετά τον Απρίλιο τεράστιες ουρές εδώ για μια καταχώρηση ονοματοδοσίας υπάρξης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό δεν θα το δούμε ξανά. Και ετοιμάζουμε τώρα μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, τον κύριο Βορύδη, με τον πρωτοβουλίο του Λέντου Χριστόπουλου, γενικού γραμματέα μας, την κατάργηση του Εθνικού του Μητρώου Αρένων. Εδώ το σύζευξή μας εδώ. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε να δούμε για πιστοποιητικό, για ληξιαρχική και για βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Ωραία. Έχουν έρθει για να εγκαινιάσουμε άλλο ένα ψηφιακό άλμα της δημόσιας διοίκησης, στις ψηφιακές θηρίδες, εδώ στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου. Είναι στο πλαίσιο μιας εναρμόνισης τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιλογές της κυβέρνησης, προκειμένου τα ψηφιακά αυτά άλματα να έχουν το αποτύπωμά τους, το πραγματικό αποτύπωμα στον πολίτη. Ψηφιακές θηρίδες στους Δήμους. Είναι ένα επόμενο βήμα η αξιοποίηση αυτών των θηρίδων που ήδη έχουμε ουσιαστικά χρησιμοποιήσει κεντρικά στο κράτος, για να μπορέσουμε να πετύχουμε ανάμεσα σε άλλα και το να μην χρησιμοποιούμε πλέον σφραγίδες με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που τους χρησιμοποιούσαμε στα δημόσια έγγραφα, όσο και για να πετύχουμε στο τέλος της ημέρας κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποιο είναι αυτό? Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών. Λέγαμε παλιά ότι πρέπει το ίδιο το δημόσιο να διακινεί εσωτερικά την πληροφορία του, να μην χρειάζεται ο πολίτης να είναι ο εντός εισαγωγικών κλητήρας του κράτους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα επιτευχθεί σε μία μέρα, οικοδομείται βήμα-βήμα, όροφο-όροφο. Και αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα εδώ όλοι μαζί, και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ για τη συνολικότερη συνεργασία του κ. Παστεργίου, για τη συνολικότερη συνεργασία μας κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι να προσθέσουμε σε αυτή τη συνεργασία, σε αυτό το νέο οικοδόμημα. Και έτσι πολλά νέα έγγραφα, ουσιαστικά νέα πιστοποιητικά, δεν θα χρειάζεται πλέον ο πολίτης να τα δίνει στους Δήμους. Οι ίδιοι οι Δήμοι μέσα από τις θηρίδες θα ουσιαστικά κάνουν αυτή την αναζήτηση και αυτή την αξιοποίηση. Σήμερα είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε τις ψηφιακές θηρίδες, οι οποίες τη δείχνουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πάβει να είναι ευχή και γίνεται πράξη. Η κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και φυσικά οι πολίτες αγκαλιάζουμε αυτή τη νέα εποχή, η οποία τι κάνει? Μειώνει την ταλαιπωρία για τους πολίτες, μειώνει τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος για τη δημόσια διοίκηση και τελικά εξοικονομεί χρόνο και χρήμα για όλους. Δεν νοείται ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους χωρίς να ακολουθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι το πρώτο επίπεδο που αλληλεπιδρά με τον πολίτη σε καθημερινή βάση. Τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι σε στενή συνεργασία. Ετοιμάζονται νέες προσκλήσεις για τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση των έξυπνων πόλεων, για την ανάπτυξη 2.600 σημείων Wi-Fi σε ελεύθερους χώρους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα παρέχουν υψηλής ποιότητας και ταχύτητας ίντερνετ. Και φυσικά υπάρχουν και προγράμματα τα οποία έχουν σκοπό να επιλύσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων μας. Η καθημερινή μάχη του κράτους με τη γραφειοκρατία μοιάζει λίγο με τον πίνακα που βλέπουμε δίπλα μας, με τη μάχη του Άστερλιτς. Νομίζω πως είναι αυτή η μάχη που δίνει την ώρα αυτή πλέον του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, του Υπουργείου Εσωτερικών με τον Στέλιο τον Πέτσα, προκειμένου να μην ξαναχρειαστεί να φέρουμε τους δημότες στα δημαρχεία. Παρά μόνο να μας πούν μια καλημέρα και να δούμε την καλά. Ήρθαμε σήμερα στο Παλαιό Φαλήρου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σάλφο, τον Γιάννη Φωστηρόπουλο για τη φιλοξενία, για να δείξουμε πώς πραγματικά μπορούν να είναι οι Δήμοι την επόμενη μέρα. Η αυτοδιοίκηση αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει και με την κοινή συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο, νομίζω πως αυτό θα γίνει ακόμη πιο γρήγορα. Είμαστε σήμερα εδώ στο Παλαιό Φάλιρο, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, για να παρουσιάσουμε τις νέες υπηρεσίες οι οποίες ενδυναμώνουν την τοπική αυτοδιοίκηση, τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Εγώ, σε ό,τι υπόθηκε ήδη από τους υπουργούς και τους δημάρχους, θα προσθέσω ότι η πρόθεσή μας είναι να απλουστεύσουμε περαιτέρω τις διαδικασίες, ώστε όλα αυτά τα δικαιολογητικά που ψηφιοποιούμε να γίνουν ακόμα λιγότερα πλέον, να θεσμοθετήσουμε όλες αυτές τις νέες διαδικασίες μέσα από ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, ένα νέο κώδικα διοικητικών διαδικασιών που θα έρθει σύντομα στη Βουλή. Και βέβαια να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τους δημοτικούς υπαλλήλους μέσα από ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΣΠΑ.